σχετικά με το πρόγραμμα της ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το οποίο διαχειρίστηκε η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, στην οποία συμμετέχει το Επιμελητήριο και έχει τον αντίστοιχο αντένα στο Επιμελητήριο Αργολίδας. Ολοκληρώθηκε λοιπόν και η ένταξη των δυνητικά δικαιούχων. Είμαστε πλέον στο στάδιο της υλοποίησης. Ένα σημαντικό πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το οποίο πραγματικά δίνει ελπιδοφόρα μηνύματα εν μέσω κρίσης. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι ένας αρκετά σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων εντάχθηκαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο ευελπιστούμε ότι θα υλοποιηθεί χωρίς προβλήματα, γιατί υπάρχει το σχετικό πρόβλημα της ρευστότητας των επιχειρήσεων. Ελπίζουμε αυτό το πράγμα να ξεπεραστεί. Έχουν γίνει απαραίτητες παρεμβάσεις για να λυθούν αυτά τα προβλήματα και πραγματικά θα δώσει τόνωση στην αγορά. Αυτό το οποίο θέλουμε να τονίσουμε σαν Επιμελητήριο Αργολίδας είναι ότι όλο το στάδιο της υλοποίησης αλλά και του ελέγχου και της πιστοποίησης θα γίνεται από το Επιμελητήριο Αργολίδας. Υπάρχει ο αντίστοιχος υπάλληλος, ο κύριος Καχρημάνης, και το αντίστοιχο γραφείο στο Επιμελητήριο, το οποίο μπορούν να επισκέπτονται όλοι οι επιχειρηματίες, να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Από εδώ θα γίνει και η πιστοποίηση και δεν χρειάζεται να τρέχουν στην Πάτρα για οποιαδήποτε υποβολή δικαιολογητικών. Εμείς είμαστε στη διάθεση των επιχειρηματιών, των μελών μας, να τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε και πιστεύω ότι θα εξελιχθεί απρόσκοπτα όλη αυτή η διαδικασία υλοποίηση του προγράμματος. Ταυτόχρονα θέλω να επαναλάβω για άλλη μία φορά ότι το γραφείο της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Πελοποννήσου, Ιωνίων, Νήσων και Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας είναι ανοιχτό όλες τις ώρες της λειτουργίας του Επιμελητηρίου και καλό θα είναι αναδιαστήματα οι επιχειρηματίες να επισκέπτονται το γραφείο αυτό και να ενημερώνονται για προγράμματα που ήδη τρέχουν ή που μπορεί να τρέξουν στην πορεία. Επομένως, είναι πολύ θετικό ο επιχειρηματίας να έχει δίπλα του ένα σύμβουλο για να μπορεί να τον βοηθάει σε οποιαδήποτε εξέλιξη της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.